δεν μπορείς να απαντήσεις μονολεκτικά όταν κάτι τέτοιο αφορά το μέλλον της πατρίδας που έχεις γεννηθεί. Mm-hmm. Εγώ εκείνο που μπορώ να επιβεβαιώσω αυτή τη στιγμή και έχω την εξουσιοδότηση να επιβεβαιώσω και από το μακελιό.gr και από την εφημερίδα Μακελιού, είναι ότι σαν εφημερίδα και σαν δημοσιογραφικός οργανισμός θα στηρίξουμε, προσέξτε καλά τι λέω, θα στηρίξουμε στην Λακωνία εάν οι συνθήκες μας το επιτρέψουν, γιατί πολλές φορές ξέρετε ότι οι συνθήκες δεν επιτρέπουν mm-hmm. να κάνεις πράγματα που θέλεις και επιθυμείς, ένα ενωτικό πατριωτικό ψηφοδέλτιο. Και όπως έχω πει και από προχτές και έχουμε γράψει κιόλας, γιατί δεν θέλουμε να ανακαλούμε αυτά τα οποία διαρρέονται από δημοσιογραφικές πηγές, είναι ότι σε κάθε γωνιά της μιας πόλης στην οποία έχουμε ματώσει, κύριε Βασιλάκου, γιατί εγώ γεννήθηκα στην Σπάρτη, mm-hmm. πήγα και στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο νίκιο στη Σπάρτη, έμεινα 2 χρόνια στη Σπάρτη δουλεύοντας μέχρι να μπω στο πανεπιστήμιο, έχουμε ματώσει σε κάθε γωνιά της πόλης και έχουμε κλάψει σε κάθε γωνιά της πόλης. Και περισσότερο έχουμε κλάψει σε αυτή την πόλη. Και έχουμε κλάψει με την κατάντια που υπάρχει στην πόλη της Σπάρτης, στην πόλη των δύο βουνών, του Ταΐκητου και του Πάνωνα. Πάμε πολύ που το λέω, αλλά είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος όταν κατεβαίνω στη Σπάρτη. Και είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος γιατί άνθρωποι οι οποίοι για πάνω από 40 χρόνια διαφέντευσαν την τύχη της πόλης δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως. Εγώ τη Σπάρτη, κύριε Βασιλάκο, τη θυμάμαι από το 1966 που γεννήθηκα μέχρι σήμερα να είναι η ίδια. Mm-hmm. Πόσο ετών είστε, κύριε Βασιλάκο, να επιτρέπετε? 34. Εγώ είμαι 52. Mm-hmm. Θυμάστε να έχει αλλάξει τη Σπάρτη κάτι στα τελευταία 34 χρόνια που ζείτε? Η αλήθεια είναι ότι πολύ λίγα πράγματα έχουν αλλάξει. Πώς από κάποια μαγαζιά έχει αλλάξει κάτι άλλο? Mm-hmm. Τι σας απογοητεύει, τι θέλετε να αλλάξετε, τι θέλετε να φέρετε? Να μην μιλάμε στο πρώτο πληθυντικό. Γιατί η είδηση που διέρευσε ότι εγώ πιθανότατα να ήθελα να γίνω ένας δεύτερος Γκλέτσος ή ότι πιθανότατα να θέλω να διεκδικήσω το Δήμο της Σπαρτιατών και όχι Σπάρτης όπως λέγεται. Mm-hmm. Σωστά είναι Σπαρτιατών. Mm-hmm. Είναι ο Δήμος Σπαρτιατών. Ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Αυτό το οποίο είπαμε εμείς είναι ότι θα στηρίξουμε στη Σπάρτη, εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν, ένα ενωτικό πατριωτικό ψηφοδέλτιο. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Χίος θα κατέβει για Δήμο Σπαρτιατών. Mm-hmm. Θα μπορούσε να κατέβει ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο θα έχει και μεγαλύτερες εκτίμησεις στην περιοχή. Και θα έχει τη στήριξή σας ουσιαστικά, αυτό λέτε? Και σαφώς θα έχει τη στήριξή μας και μπορεί να έχει και καλύτερη τύχη από μένα, που είμαι ένας δημοσιογράφος μέτριος, φωνακλάς και επεισοδιακός. Mm. Γιατί όχι να στη θέση μου να μην υπάρχει ένα άλλο πρόσωπο το οποίο θα αξίζει μιας καλύτερης τύχης. Τώρα στην ερώτηση που μου λέτε τι πρέπει να αλλάξει την πόλη. Πρέπει να αλλάξουν όλα, κύριε Βασιλάκο. Πρέπει να αλλάξουν όλα. Η πόλη πρέπει να ξυλωθεί, εκτός από την αρχαιολογική της κληρονομιά και τους αρχαιολογικούς σταυρούς που τους έχουν κλέψει, τους έχουν κατακλέψει τα τελευταία 50 χρόνια οι Γερμανοί και όλοι οι υπόλοιποι που έρχονται εκεί πέρα, μπαίνουν στην αρχαία Ακρόπολη και παίρνουν από μια πέτρα, την βάζουν στην πλάτη και φεύγουν. Η πόλη πρέπει να αλλάξει όλη. Τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτό το σπουδαίο προπύργιο των Ηρώων, γιατί ο Δήμος Σπαρτιατών και η πόλη της Σπάρτης είναι η πόλη των Ηρώων. Mm-hmm. Η οποία έχει γίνει πόλη των ηλώτων. Ήμασταν οι ήρωες και έχουμε γίνει οι ήλωτες. Mm-hmm. Και σε αυτό φταίνε πάρα πολύ. Και ο πολιτικός κόσμος της περιοχής, ο οποίος δεν έχει κάνει τίποτα. Έτσι, γιατί πρέπει να ακουστεί και η φωνή του κόσμου. Και η φωνή του κόσμου είναι αυτή. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να προσπαθεί να μεταφέρει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τη φωνή του κόσμου. Αυτή είναι η δουλειά μας. Mm-hmm. Και δεν έχουμε ξεχάσει. Και εμείς οι ίδιοι δημοσιογράφοι. Ξημερώνει μια μέρα πολύ δύσκολη για την χώρα. Αγαπητέ κύριε Βασιλάκο, πολύ δύσκολη. Είναι ίσως μια από τις πιο ντροπιαστικές μέρες που ξημέρωσε στη χώρα. Με το Σεβέρνα Μακεδονία. Τη Βόρεια Μακεδονία, λέτε. Έτσι. Μάλιστα. Είναι μια πολύ ντροπιαστική μέρα για όλους τους Έλληνες. Mm-hmm. Και αντί να έχουμε βγει στους δρόμους και να έχουμε πλακώσει στα κατακέφαλα και στα γιαούρτια όλους αυτούς που μας κυβερνάνε, καθόμαστε και κλαίμε τη μοίρα μας. Τη μοίρα της κλαίει και η πόλη της Σπάρτης τα τελευταία 45-50 χρόνια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτή την πόλη. Από το συγκοινωνιακό πρόβλημα μέχρι την
περιφρούρηση της αρχαιολογικής μας κληρονομιάς. Τι έχει αλλάξει? Μπαίνοντας στην πόλη της Σπάρτης, τι βλέπεις? Μια μισογκρεμισμένη γέφυρα βλέπεις. Mm-hmm. Αυτό, τίποτα άλλο. Και δεξιά μας βλέπεις κάποιους ανθρώπους δυστυχισμένους, οι οποίοι έχουν κατακλέψει την περιοχή, να εξακολουθούν να μένουν εκεί πέρα. Εγώ αυτό βλέπω. Και βλέπω ένα περήφανο ταΐγετο και ένα νοσοκομείο της πόλης, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα και μπαίνει ζωντανός και βγαίνει πεθαμένος. Αυτή δεν είναι η αλήθεια της πόλης της Σπάρτης. Ξέχωρα από το γεγονός της φυσικής ομορφιάς της. Αυτή δεν είναι η αλήθεια. Μπαίνεις και βλέπεις μια αγορά μαραζωμένη. Μπαίνεις και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι άνεργοι. Μπαίνεις και βλέπεις αυτοκίνητα με οδηγούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν του κόσμου τα προβλήματα. Μπαίνεις και βλέπεις μια πόλη σύγχρονη η οποία δεν έχει φανάρια. Mm-hmm. Μπαίνεις και βλέπεις δημοτικούς άρχοντες οι οποίοι, συγγνώμη που θα το πω κύριε Βασιλάκο, είναι τσόγλανοι. Και δεν φρόντισαν ποτέ για την περιοχή τους. Θυμηθείτε ποιους είχε δημάρχους η Σπάρτη τα τελευταία 35-40 χρόνια. Και εγώ τους θυμάμαι. Και μερικούς από αυτούς τους έχω αντιμετωπίσει και μπροστά μου. Τους έχω δει. Ποιους είχε δημάρχους της Σπάρτης τα τελευταία 35-40 χρόνια? Πείτε μου έναν από αυτούς, εκτός από το Μακαρίτη του Σαϊνόπουλο και εκτός από 2-3 ακόμα άλλες ξεχωριστές περιπτώσεις, που φρόντισε την πόλη. Να μιλήσουμε για τον σημερινό δημαρχό. Εγώ ντρέπομαι κυριολεκτικά σαν Σπαρτιάτης που η πόλη μου έχει ένα τέτοιο δήμαρχο σαν και αυτόν. Ντρέπομαι. Υπάμαι πολύ, αλλά έτσι έχω μάθει να μιλάω, κύριε Βασιλιά. Να υποθέσω ότι για όλα αυτά που λέτε δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Έχει καταρτιστεί το πρόγραμμα, βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας. Δεν μιλάμε για κάποιο πρόγραμμα το οποίο έχει καταρτιστεί. Αν έχεις ζήσει στην πόλη, ξέρεις τα προβλήματα της πόλης. Θα σας πω μια υλογραφία που είχα χθες με ένα φοιτητή, κύριε Βασιλόγα, από το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Μου έγραψε ο συγκεκριμένος φοιτητής και δεν υπάρχει λόγος να πω και το όνομά του. Γιατί είναι γνωστός. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο Θανάσης Κατσής, με την κομματική στήριξη του Υπουργείου Παιδείας του ανεκδίκητου αυτού του Γιαβρόγλου, μπήκε στη συνέλευση καθηγητών. Το ξέρετε το θέμα, έχει προκύψει εδώ και τις τελευταίες 15 μέρες. Και ανακοίνωσε τα εξής. Αποφάσισα, λέει, να ανοίξω τμήμα διοίκησης στο δεύτερο αντικείμενο υποσυζήτηση. Και έχετε δύο επιλογές, του είπε ο ανεκδίκητος αυτός πρίτανης του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου. Έχετε δύο επιλογές. Ή θα γίνετε σε αυτό το τμήμα, πράγμα που συνεπάγεται την υποβάθμιση των πτυχίων των παιδιών που μόχθησαν 4 χρόνια, με τους κόμπους και θυσίες των γονιών τους, οι οποίοι έχουν νοικιάσει σπίτια στην περιοχή μας, έτσι, και πληρώνουν. Αλλά και το 80% καθηγητών που έχουν ως γνωστικό αντικείμενο τον αθλητισμό θα μείνουν χωρίς δουλειά. Και τους είπε ο κύριος Πρίτανης, ή θα σας απομονώσω από το υπόλοιπο πανεπιστήμιο και θα ανοίξω το τμήμα διοίκησης στην Τρίπολη. Θέλουν να διώξουν το Πανεπιστήμιο της Σπάρτης και το ξέρετε αυτό, έχει κυκλοφορήσει ο σύντης. Η αλήθεια είναι ότι χθες, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είχαμε μία τοποθέτηση από τον κύριο Μάριο Παπαλουκά, είναι ο πρόεδρος του τμήματος, είπε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, θα αποφασίσει ο υπουργός, όχι ο Πρίτανης και όχι οποιοδήποτε άλλος. Προς το παρόν. Προς το παρόν, ναι, και εμείς παρατηρούμε και περιμένουμε. Η Σπάρτη είχε μια δυνατότητα στο ενοικιοστάσιο της πόλης να υπάρχουν κάποιοι φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν εκεί. Ήταν μια αιμοδοσία για την περιοχή μας. Και εδώ που τα λέμε, μια σύγχρονη πόλη τεράστιας αρχαιολογικής σημασίας όπως είναι η Σπάρτη, πρέπει να έχει και φοιτητικό κόσμο. Αυτό το φοιτητικό κόσμο, θυμηθείτε καλά σε αυτό που σας λέω, επιδιώκουν να τον πάρουν. Και επιδιώκουν να τον πάρουν γιατί η πόλη είναι απροστάτευτη. Η πόλη δεν προστατεύεται από κανέναν. Η πόλη δεν έχει πολιτικό κόσμο για να την προστατεύσει. Και πρέπει να πάμε και εκεί λίγο, έτσι, στην πολιτική παρέμβαση. Mm-hmm. Ποιος είχε βουλευτές συγγνώμη που είμαι καυστικός. Και συγγνώμη που λέω ελεύθερα την άποψή μου. Εκφράστε την άποψή σας, εννοείται αυτό το. Εσείς μου δίνετε τη δυνατότητα να πω ελεύθερα την άποψή μου. Mm-hmm. Νομίζω ότι σε πολλά από αυτά πιθανότατα συμφωνεί και ειδικά ο νέος κόσμος, αλλά και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Τι παρέμβαση έχει κάνει ο πολιτικός κόσμος της. Ο αιρετός πολιτικός κόσμος του Δήμου Σπαρτιατών και του Νομού Λακωνίας στη Σπάρτη για να είναι καλύτερη, αγαπητέ κύριε Βασιλάκο, τι έχει κάνει τα τελευταία 40 χρόνια? Τίποτα απολύτως. Ποιος είχε βουλευτές στη Σπάρτη τα τελευταία 40 χρόνια? Γιατί πρέπει να τα βάλουμε και με το πολιτικό σύστημα, αν θέλουμε να λεγόμαστε
άνθρωποι που αγαπάμε την περιοχή μας. Ποιους είχε, ας τους δει ο κόσμος κατά μας. Και ας δει ο κόσμος κατά μας που έχει ψηφίσει τα τελευταία 10 χρόνια. Πού έχουμε φτάσει. Κάποιος που σας ακούει μπορεί να πει όμως ότι πρέπει να υπάρχει μια συνένεση, μια συνεργασία μεταξύ αυτοδιοίκησης και βουλευτών. Το ασπάζεστε αυτό ή όχι? Σαφώς. Συνένεση πρέπει να έχουν οι βουλευτές με την τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι η τοπική αυτοδιοίκηση να γονατίζει τους βουλευτές. Mm-hmm. Έχει καθίσει ποτέ κανένας να τρίξει τα δόντια στον πολιτικό κόσμο? Ο πολιτικός κόσμος στην τοπική αυτοδιοίκηση τη θεωρεί δεδομένη. Εκεί πέρα υπάρχουν δύο βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος, της Νέας Δημοκρατίας. Είναι τρεις βουλευτές, ένας της Νέας Δημοκρατίας, ένας του ΠΑΣΟΚ και ένας της ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ένας, ο κύριος Δαβάκης. Ένας, ο κύριος Δαβάκης. Να τον χαιρόμαστε. Τον πενεμένο αυτόν. Τον πενεμένο βουλευτή. Που λέει και ξελέει. Ο κύριος Αραχοβίτης και ο κύριος Γρηγοράκος. Αυτοί είναι τρεις βουλευτές. Δεν σας κρύβω ότι σε αξία, χωρίς να είμαι ΠΑΣΟΚ, και το ξέρετε αυτό, δεν είμαι ΠΑΣΟΚ, ούτε υπηρεά της απαντήτης ιδεολογικές προοπτικές του ΠΑΣΟΚ, ένας από τους βουλευτές, ο οποίος πιθανότατα να έχει κάνει περισσότερο καλό στους κατοίκους του τόπου του, είναι ο κύριος Γρηγοράκος. Mm-hmm. Μπορεί να μας πει ο κύριος Δαβάκης, εκτός από ρουσφέτια, τι καλό έχει κάνει στους κατοίκους της περιοχής του. Πώς από ρουσφέτια. Καλά, για τον κύριο Ακιατόν, αν εκδιοίκει τον κύριο Αραχοβίτη, δεν μπορώ να συζητήσω. Το βλέπω στην τηλεόραση και γελάω, έτσι. Η Σπάρτη έχει βγάλει βουλευτές που πρέπει να γελάς μαζί τους. Πλην του κυρίου Γρηγοράκου, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έχει βοηθήσει κάποιους από τους κατοίκους της περιοχής του. Το θέμα του νοσοκομιακού. Ναι, υποθέσω. Έχουμε πολιτικούς και βουλευτές που τους έχουμε κλέξει και πρέπει να γελάμε. Όσο τον κύριο Αραχοβίτη, όταν τον βλέπεις, είναι ο Νιόνιος του Καραγκιόζη. Είναι δυνατόν η Σπάρτη να έχει μπολσεβίκους βουλευτές και μπολσεβίκους δημάρχους? Είναι δυνατόν? Να υποθέσω από αυτά που λέτε και για τη συνεργασία των δύο πλευρών ότι δεν θα έχετε κάποιο χρήσμα, κάποια κομματική ταυτότητα σε περίπτωση που κατέλθετε στις εκλογές. Σε περίπτωση που η εφημερίδα μας και ο διαδικτυακός ιστότοπος στηρίξει υποψήφιο στο Δήμο Σπαρτιατών, και είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω, δεν έχουμε καμία σχέση με κομματικές εξαρτήσεις. Εμείς να πάρουμε χρήσμα εάν κατέβουμε στο Δήμο Σπαρτιατών και στηρίξουμε ενωμένο πατριωτικό ψηφοδέλτιο, εμείς θα πάρουμε χρήσμα? Να μας κοπούν τα χέρια. Τι χρήσμα? Mm-hmm. Χρήσμα παίρνουν αυτοί οι οποίοι είναι αβάφτιστοι. Mm-hmm. Εμείς έχουμε και όνομα και ταυτότητα και ιδιότητα. Να το κάνουμε τι το χρήσμα? Να πάρουμε χρήσμα από τον κύριο Μητσοτάκη? Ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να κοιτάξει τα χάλια του. Να πάρουμε χρήσμα από τον κύριο Τσίπρα? Μα ο κύριος Τσίπρας δεν υπάρχει σαν πολιτικός. Ή να πάρουμε χρήσμα από τον κύριο... Από ποιο να πάρουμε χρήμα, από τον κύριο Κουβέλη ή από τον κύριο Κουτσούμπα? Αυτά είναι αστεία πολιτικά πρόσωπα. Αυτές είναι γραφικές πολιτικές φυσιογνωμίες, καρικατούρες πολιτικής. Αυτή είναι τελειωμένη, κύριε Βασιλιάκου. Πάμε μπροστά. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο κόμμα που θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες του τόπου τα επόμενα χρόνια, ή θα πρέπει να γεννηθεί κάτι καινούριο, σε εθνικό επίπεδο? Θα πρέπει να γεννηθεί κάτι καινούριο. Δυστυχώς η υπάρχουσα πολιτική δομή των βαστάζων του πολιτικού συστήματος, γιατί βαστάζει είναι, δεν έχει καμία αξία στο χρηματιστήριο της πολιτικής. Και δυστυχώς το λέω, ή ευτυχώς, υπάρχει μια απόσταση από το κέντρο μέχρι τον σκληρό δεξιό χώρο, που θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα, πατριωτικού φορέα, ενωμένου πατριωτικού φορέα, που θα καλύψει όλη αυτή την απόσταση, την πολιτική, την κομματική, την πολιτική καλύτερα, την ιδεολογική απόσταση ανάμεσα στο κέντρο και σκληρή δεξιά. Σκληρή δεξιά που δεν υπάρχει σήμερα. Φανταστείτε μια Λέγκα ελληνική, όπως σημαίνει αυτή τη στιγμή στην Ιταλία. Mm-hmm. Μόλις προχθές ο νέος υπουργός εσωτερικών της Ιταλίας, και το ξέρετε γιατί παρακολουθείτε και παράγετε εσείς τις ειδήσεις, απαγόρευσε σε καράβι το οποίο ερχόταν από την Αφρική να προσεγγίσει την Ιταλική Χερσόνησο, έτσι, και πήγε στην Ισπανία. Νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι η πολιτική με ήττα και όμικρον γιώτα της Λέγκας σε συνεργασία με τα πέντε αστέρια του Γκρίλο, οι οποίοι δεν είναι δεξιοί, έτσι. Mm-hmm. Ήταν ένας αριστερίστικος τυχοδιοκτικός φορέας, ο οποίος συνεργάστηκε με τη Λέγκα του Σαλβίνη. Έχω φτιάξει κυβέρνηση. Και
απαγόρευσαν στους αλλαθρομετανάστες να προσεγγίσουν την περιοχή τους και πήγαν στην Ισπανία. Η Ιταλία έχει περήφανη εξωτερική πολιτική. Εγώ πολύ χαίρομαι. Η Ελλάδα τι έχει. Ο Δήμος Σπαρτιατών τι έχει. Αν προσέγγιζε ένα καράβι στην περιοχή της Λακωνίας και προσάραζε, στη στιγμή θα είχαμε και εμείς ελαφρομετανάστες, κύριε. Αγαπητέ μου κύριε. Βασιλάκο. Μιλάτε πολύ συχνά με τον κόσμο. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που σας αναφέρουν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που ακούω στο Δήμο Σπαρτιατών ή γενικότερα. Γενικότερα. Ο Έλληνας πολίτης σήμερα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει είναι τελικά πολίτης, το οικονομικό ή όχι. Ο Έλληνας πολίτης, έχω την εκτίμηση ότι παρά το γεγονός ότι του τα έχουν πάρει όλα, και ειδικά του Έλληνα συνταξιούχου, δεν αντιμετωπίζει τόσο πρόβλημα οικονομικό, όσο πρόβλημα ψυχολογίας. Είναι μαραζωμένος. Ο κόσμος είναι μαραζωμένος. Ο κόσμος δεν γελάει. Αν καθίσεις με ηλικιωμένους ανθρώπους, στους οποίους τους τιμώ και τους σέβομαι, γιατί πέρυσι έχασα και τον πατέρα μου και αντιλαμβάνεσαι ότι όταν χάνεις έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, είσαι και πιο ευαίσθητος απέναντι. Σίγουρα. Έχεις και υπολογίζεις και περισσότερο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι μελαγχολικοί, είναι μαραζωμένοι. Όσον αφορά για τα παιδιά της νέας ηλικίας, δεν νομίζω ότι υπάρχουν προοπτικές και στόχοι σε παιδιά της νέας ηλικίας από 17-18 χρονών, γιατί μιλάω μαζί τους. Πάρτε το παράδειγμα τους φοιτητές του Πανεπιστημίου της Σπάρτη. Δεν διευθετήθηκε το πρόβλημά τους. Εξακολουθεί να υπάρχει. Mm-hmm. Κάποιος πρέπει να βοηθήσει εκεί πέρα. Μπορώ να ρωτήσω τον κύριο Βαλιώτη, το σημερινό δήμαρχο Σπάρτης, αν έκανε παρέμβαση στο θέμα του Πανεπιστημίου Βελοπονήσου, ακούσατε εσείς να κάνει κάτι τέτοιο. Έκανε παρέμβαση, ναι. Τι είπε ο κ. Βαλιώτης. Έγινε μια συνάντηση, αν θυμάμαι καλά, με την Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Τζανετέ και τους βουλευτές και βρέθηκαν νομίζω και οι δύο στο Υπουργείο Παιδείας. Και τόλισαν το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι πως όχι. Η κυρία Τζανετέ και ο κ. Βαλιώτης τόλισαν το πρόβλημα. Ακούστε, κύριε Βασιλιά, εγώ αμφισβητώ όχι τον πατριωτισμό των ανθρώπων που κυβερνάνε την περιοχή της Πάρτης, τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά αμφισβητώ τις ικανότητές τους. Νομίζω ότι η κορφή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην πυραμίδα στην Σπάρτη είναι ανίκανη. Όχι ότι εμείς είμαστε ικανοί. Εγώ νομίζω ότι τους βλέπεις και γελάς. Είναι καρικατούρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έπρεπε καν να παίρνουν την ψήφο του κόσμου για την τοπική αυτοδιοίκηση. Λυπάμαι πολύ που μιλάω ισοπεδωτικά. Μάλιστα. Πρέπει η Σπάρτη να αποκτήσει περήφανους ανθρώπους. Περήφανους ανθρώπους που τους εκπροσωπούν. Έχουν βρεθεί συνεργάτες, υπάρχουν πρόσωπα με τα οποία έχετε ήδη έρθει σε επαφή. Στην περιοχή της του Δήμου υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι. Άνθρωποι οι οποίοι είναι επαγγελματίες, άνθρωποι που αυτή τη στιγμή εργάζονται μέσα στο Δήμο, στις δημοτικές υπηρεσίες, και άνθρωποι οι οποίοι κάθονται στις καφετέρειες και συζητούν. Γιατί και η καφετέρια είναι ένας χώρος ζύμωσης, έτσι. Εκεί συζητάς. Και εκεί ζυμώνεσαι. Και μιλάς με τους ανθρώπους και με τον κόσμο και ανταλλάσσεις απόψεις. Υπάρχουν εξαιρετικά μυαλά στην περιοχή της Λακωνίας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον Δήμο. Αλλά υπάρχουν και εξαιρετικά μυαλά που υπάρχουν εκτός Λακωνίας που έχουν εγκαταλείψει το Δήμο και την περιοχή. Ναι. Θυμηθείτε μερικούς από αυτούς. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να προσφέρουν στην πόλη. Αλλά προς αυτούς τους ανθρώπους τους έχουν εκδιώξει από την πόλη. Εγώ, τουλάχιστον η δικιά μου η φουρνιά της γενιάς του 1966, είχε εξαιρετικούς επιστήμονες. Πού είναι αυτοί όλοι οι επιστήμονες? Έχουν εγκαταλείψει την πόλη, κύριε Βασιλιά. Mm-hmm. Έχουν φύγει από την πόλη. Δεν ζουν πια στην πόλη. Αλλά υπάρχουν και παιδιά που ζουν στην πόλη και πραγματικά έχουν εξαιρετικές ικανότητες. Όλους αυτούς τους ανθρώπους τους έχουν διαγράψει. Είναι το νέο αίμα της πόλης. Το νέο αίμα της πόλης. Και άντρες και γυναίκες. Μάλιστα. Επειδή φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, θέλω κλείνοντας μου πείτε ποιο είναι το επόμενο βήμα. Πότε θα έρθουν τα νεότερα? Τα νεότερα θα έρθουν όταν στην άτυπη δημοσκόπηση που κάνουμε τον τελευταίο μήνα και θα συνεχιστεί μέχρι το... χωρίς να το ξέρει βέβαια ο κόσμος, θα συνεχιστεί μέχρι το όλο το καλοκαίρι, μέχρι το Σεπτέμβριο στην Σπάρτη, σε μια άτυπη δημοσκόπηση που προσπαθούμε να κάνουμε με τους δικούς μας μηχανισμούς, καταλάβουμε ότι η πόλη της Σπάρτης και ο Δήμος Σπαρτιατών αντέξει στην κόντρα της παρουσίας ενός τέτοιου ενωτικού πατριωτικού ψηφοδελτίου στην περιοχή. Εάν θέλει ο κόσμος την ύπαρξη ενός τέτοιου ενωτικού πατριωτικού ψηφοδελτίου στην περιοχή, θα το ξέρουμε μέχρι τις αρχές Σεπτέμβρη. Σε μια άτυπη δημοσκόπηση με το δικό μας μηχανισμό που κάνουμε στην περιοχή. Mm-hmm. Εάν είμαστε αποδεκτοί για να κάνουμε κάτι τέτοιο,
θα συνεχίσουμε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον που έδειξε ο ραδιοφωνικός σταθμός και ο εκδοτικός μηχανισμός του Fly News, γιατί και εσείς πραγματικά είστε ένας αρκετά μεγάλος εκδοτικός μηχανισμός στην περιοχή. Σας αξίζουν συγχαρητήρια. Εγώ σας παρακολουθώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να είστε καλά. Από την εποχή που έφυγα από τη Σπάρτη, και εσάς και τον κύριο Καβουνιάρη και όλους τους ανθρώπους εκεί που εργάζονται και που βοηθούν την περιοχή και όλα τα μέσα, τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Λακωνίας και του Δήμου Σπαρτιατών, οι οποίοι παλεύετε εκεί με πολύ αντίξωες συνθήκες και ειδικά με πολύ αντίξωες οικονομικές συνθήκες. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι σας έχει βοηθήσει κανένα από τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης τη δουλειά που κάνετε. Και εδώ νομίζω ότι έχετε βοήθεια από κανέναν από το πολιτικό κόσμο, από τα μέρη του πολιτικού κόσμου. Έτσι, όλοι ήταν απέναντί σας πάντοτε. Και στον οικονομικό τομέα και στο διαφημιστικό τομέα. Και μην μου πείτε ότι σας βοήθησε ούτε ο πολιτικός κόσμος, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση τη δουλειά που κάνετε για να επιβιώσετε. Έτσι, και παλεύετε μόνοι σας. Και ένα από τα σχέδια που πρέπει να κάνουμε ως ενωτικό πατριωτικό ψηφοδέλτιο, αν κατέβουμε στο Δήμο Σπαρτιατών, είναι να ενισχύσουμε και την παρουσία των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης στην περιοχή. Και σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλημέρα στην Λακωνία. Καλημέρα στην Σπάρτη.